Τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και ελάτε να δούμε πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν, πρέπει να γνωστοποιηθούν σε όλους εσάς. Καταρχήν, το Ηλίας Ταφ από την Λαφάση ΑΕ και πάλι ξεκίνησε τα δρομολόγια του. Καλό τάξιδο και πάλι, καλά ταξίδια και καλές δουλειές. Να πούμε ότι από σήμερα το Blue Star 2, δύο φορές με δύο δρομολόγια εβδομαδιαίως, προσεγγίζει τον τόπο μας. Η ΑΝΕΚ, η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Καλύμνου, και ο πρόεδρος του Δέλτα Σίγμα, Γιώργος Θανάτσης, μας στέλνει κείμενο ενημέρωσης επιβατών για και από μαστιχάρι. Αγαπητοί επιβάτες, επειδή με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία από την αρχή του έτους είμαστε υποχρεωμένοι να αναγράφουμε στα εισιτήρια φύλο, ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ημερομηνία γέννησης και τηλέφωνο, αναγραφές που απαιτούν χρόνο, παρακαλούμε όσες και όσους πρόκειται να ταξιδέψουν με τα ταχύπλοά μας να προσέρχονται για έκδοση των εισιτηρίων πολύ νωρίς ή να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους σε προγενέστερο χρόνο, καθότι καθυστερήσεις του απόπλου απαγορεύονται. Ευελπιστούμε στην κατανόησή σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και πάμε τώρα στην ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης, όπου αναφέρονται στη συνεχιζόμενη καύση των σκουπιδιών. Παρόλες τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Δημάρχου ότι θα λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της καύσης απορριμμάτων, σήμερα για άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες του συχνού αυτού φαινομένου να δημιουργείται μια αποπνικτική ατμόσφαιρα εντός κατοικημένων περιοχών. Σε συνδυασμό μάλιστα με την αυξημένη θερμοκρασία λόγω καλοκαιριού, καθιστά αυξημένο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών. Δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες διαχρονικά όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες νομοθέτησαν μια πολιτική με κοινό παρονομαστή τα κέρδη και όχι την υγεία των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η πολιτική επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε νόμος του κράτους στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης. Η μπόχα και η καταστροφή του ανθρώπου και του περιβάλλοντος δεν μπορούν να κρύψουν την εγκληματική ευθύνη που έχουν όλες οι μέχρι σήμερα δημοτικές αρχές. Η ευθύνη βέβαια σήμερα βαρύνει περισσότερο αυτή τη Δημοτική Αρχή, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει τη διοίκηση του Δήμου. Η Λαϊκή Συσπήρωση καθαρά λέει στο λαό του νησιού ότι την ίδια ακριβώς ευθύνη έχουν και όλες οι άλλες παρατάξεις, αφού αν κάνουμε ένα φρεσκάρισμα στη μνήμη μας, θα δούμε ότι τουλάχιστον οι επικεφαλείς όλων των άλλων παρατάξεων υπήρξαν είτε δήμαρχοι είτε στελέχοι πρώτης γραμμής άλλων δημοτικών αρχών. Σήμερα λοιπόν γίνεται περισσότερο κατανοητό από ποτέ ότι καμία αναμονή, καμία ανάθεση για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων συνολικά του λαού μας, αλλά και ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορεί να υπάρξει αν και οι κάτοικοι του νησιού μας δεν πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και δεν απαιτήσουν εδώ και τώρα τον τερματισμό της καύσης των σκουπιδιών. Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει γύρω από το πρόβλημα αυτό, όπως και για όλα τα άλλα που βρίσκονται στο καθημερινό επίκεντρο και δυσκολεύουν τη ζωή μας. Η Λαϊκή Συσπήρωση καταθέτει την πρότασή της ανοιχτά στον κόσμο, ώστε να σταματήσει η καύση, άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες ώστε να λειτουργήσουν οι υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζόμενους στην αποκομιδή, στους σταθμούς μεταμόρφωσης απορριμμάτων, στους χιτά, στα ΑΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων, στις ΜΕΑ, μονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Να ενισχυθούν η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και η μηχανική ανακύκλωση των σύμμικτων απορριμμάτων, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να μειώνονται διαχρονικά, αλλά και η κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων. Αυτό θα ήταν αληθινά πράσινη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό να γίνεται με την ευθύνη των Δήμων και των περιφερειών, κάτω από τον έλεγχο του ενός ενιαίου κρατικού φορέα, χωρίς την παρέμβαση ιδιωτών και μόνο στόχο έχουν την κερδοφορία και όχι τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Καταλήγη να συνεδριάσει έκτακτα και με μοναδικό θέμα τη διαχείριση των απορριμμάτων, να γίνει σε ανοιχτό και για το κοινό χώρο, παραδείγματος χάρη στο ανοιχτό θέατρο χώρας, ώστε και οι κάτοικοι του νησιού να έχουν γνωρίσει τις επιπτώσεις, να τοποθετηθούν και να δεσμεύσουν τη Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για την προστασία της ζωής της δικής μας και των παιδιών μας, κατά πρώτο λόγο και βέβαια την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή και στην υγεία. Γιατί όταν σχολιάζουμε, αγαπητοί μου φίλοι, οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές, στις εφημερίδες παντού, δεν είναι γιατί ξυπνήσαμε ένα πρωί, όπως είπα και χθες,
και είπαμε «Α, ο καπνός εκεί, να πιάσω αυτό το θέμα». Είναι γιατί διαχρονικά γινόμαστε δέκτες όλων των παραπώνων που εμείς πρέπει να μεταφέρουμε εδώ, στο μέσο που ο καθένας ασχολείται και εργάζεται. Εμείς λοιπόν μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας, μεταφέρουμε το παράπονο, την γκρίνια, με κόσμιο τρόπο και ελπίζουμε σε αυτό. Όταν όμως μετράμε κάποιες δεκαετίες με κάποια πράγματα που δεν έχουν βρει τη λύση τους, το δρόμο τους, επιτέλους στην επίλυση, τον επίλογο που πρέπει τέλος πάντων να φτάσουμε, τότε καταλαβαίνετε ότι ο άλλος δεν μπορεί πλέον να ακούσει και είναι αυτά τα λόγια που πρέπει να πάρει κανείς την υπόθεση στα χέρια του, που πρέπει να τον δεσμεύσει. Αλλά να μου πείτε, και τόσα έργα που είχαν χρονοδιαγράμματα, έγινε κάτι που δεν ήρθε η ώρα της παράδοσης και δεν υπήρξε αυτό? Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε και άλλα ζητήματα, διότι από το γραφείο του Δημάρχου είναι το επόμενο. Το πρώτο που θέλω εγώ βέβαια να πω είναι ότι αύριο Πέμπτη λύγει, αγαπητοί μου φίλοι, το θέμα των κουπονιών κοινωνικού τουρισμού. Χιλιάδες άνθρωποι, πάνω από 100.000 ήταν μέσα σε ένα διήμερο αυτοί που κατέθεσαν για να δουν αν μπορούν να είναι να πάρουν μέρος και αυτοί στο θέμα των κουπονιών κοινωνικού τουρισμού. Μην το αμελήσετε γιατί είναι κρίμα να είστε δικαιούχοι, να μπορείτε δηλαδή να έχετε κι εσείς την επιταγή σας, να επιλέξετε όπου θα πάτε και να, που είναι και μέχρι τα μισά του καλοκαιριού του 2021 και να μην το κάνετε. Από το γραφείο του Δημάρχου λέει ότι υπενθυμίζεται στους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων ότι η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους και αυτή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που αφορά την περίοδο 1η-8η-20 μέχρι 31η-7η του 2021 λύγει αύριο Πέμπτη. Είναι αυτό που σας είπα και για να κάνετε την αίτησή σας και για αυτούς που έχουν τα σχετικά καταλύματα. Πιστεύουμε, λέει, ότι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον αρκετοί συμπολίτες μας, διότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι τηλεφώνησε η κυρία Καλικατζάρου, Λένα, από το Σωματείο Υποτροφιών Τρεις Ιεράρχες, που ξέρετε τι σημαντικό έργο κάνουν χρόνια τώρα, και διοργανώνουν ένα όμορφο καλοκαιρινό νησιώτικο γλέντι στην ταβέρνα Μπαρμπαγιάννης του κυρίου Γιάννη Τρικύλη στην παραλιακή ζώνη, έτσι πολύ κοντά στον Δήμο, Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, με εκλεκτό φαγητό και μουσική από τον Μικέ Κουλιανό και τον Σάκη Λελέκη. Η τιμή της πρόσκλησης είναι 13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φαγητού και μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από τα μέλη του Συλλόγου, του Σωματείου Υποτροφιών ή από το κατάστημα της κυρίας Άννα Τσουλφά, που είναι εύκολα στην κάθοδο εδώ του εμπορικού δρόμου. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε τώρα με κάτι το οποίο θέλω να δούμε και να ακούσουμε. Είναι δύο από τις επαγγελματίες μας, ένας χώρος γυμναστηρίου, το fitness center που λειτουργεί αυτό το διάστημα, όπως ξέρετε, των 15-17 ημερών και θέλαμε να ακούσουμε από την κυρία Φρόσο Τρουμουλιάρη πώς πήγε η επαναλειτουργία, η επανακίνηση, η επιστροφή όλων των ανθρώπων στους χώρους που βρισκόντουσαν τόσο καιρό, κάποια χρόνια εκεί, ενώ ένας άλλος χώρος που είναι νοικιαζομένων αυτοκινήτων και δικύκλων, που είναι της οικογένειας Στέφανου Γερακιού, με τρεις χώρους, ο ένας στην κάθοδο προς Καντούνι, ο άλλος στη Σικιά και ο άλλος δίπλα στο Πλάζα. Σήμερα ανοίγουν τις πόρτες για το κοινό και για τους επισκέπτες που θέλουν να νοικιάσουν βέβαια αυτοκίνητα ή δίκυκλα. Να ευχηθούμε σε όλους καλές δουλειές. Μας μίλησε ο Γιάννης ο Γερακιός. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αισιοδοξία. Είναι η πρώτη του μήνα. Έρχονται οι διεθνείς πτήσεις. Θα υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα. Να ευχηθούμε να είναι με κάθε ασφάλεια προσοχή, έτσι ώστε να έχουμε μόνο τα ωφέλη από αυτή την κινητικότητα και την επισκεψιμότητα. Να είσαστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά στον Κοσμάτο Δαμιανό, στον Ανάργυρο, στον Αργύρι που γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη μέρα και γιορτή. Να είμαστε όλοι καλά και να περάσει όμορφα αυτός ο μήνας που μόλις ξεκινάει. Αύριο θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί με καινούργια θέματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Πάμε να δούμε τι λένε οι επαγγελματίες μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
Με την ανωδική τάση να έρχονται όλοι οι παλιοί μας πελάτες και οι καινούργοι. Λειτουργούν όλα μας τα τμήματα του καράτε, του crossfit, ο παραδοσιακός χορός, τα γυναικεία τμήματα, τα βάρη μας. Mm-hmm. Πάμε μια χαρά. Mm-hmm. Μικρά... Τι ώρα ξεκινάει το πρωί το πρόγραμμα? 8 η ώρα. 8, 8 πολύ ωραία. Η ώρα. Όλα με τις κατάλληλες προφυλάξεις που έχει πει και το Υπουργείο και η Ομοσπονδία μας. Έρχεται δηλαδή το πρωί, μπαίνει μέσα ο πελάτης και τι πρέπει αμέσως να κάνει? Θα πρέπει να έχει ένα αντισηπτικό, θα πάει για τα χεράκια του, η πετσέτα η μεγάλη. Προσέχουμε να μην είναι ο ένας κοντά στον άλλο. Πιστεύω ότι είμαστε καλά. Ναι, αυτό και εγώ που είδα κάποια πρωινά, το έχετε πετύχει, είναι μια χαρά. Ναι. Δεν υπάρχει ζήτημα μεταξύ των... Όλοι τώρα έχουν μπει σε μια, πιστεύω, σωστή σειρά. Mm-hmm. Δηλαδή προσέχουν κάποια πράγματα που παλιά μπορεί να μην δίνανε σημασία. Τώρα ναι. Όμως είναι κάτι, ο κορονοϊός έκανε κάτι καλό. Ναι, μπήκαν ναι. όλα, πολλά πράγματα στη θέση τους, την προστασία επιπλέον. Επιπλέον. Έτσι είναι, πολύ ωραία. Νομίζω ότι συμπληρώνει κάποιος τη φόρμα με τα στοιχεία του, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Όταν μπαίνει κάποιος μέσα, έχουμε μία φόρμα που συμπληρώνει, που μας έχουν δώσει από την Ομοσπονδία και από το Υπουργείο, τη συμπληρώνει τα στοιχεία του, το τηλέφωνό του. Ότι δεν είχε κάποιο σύμπτωμα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα βέβαια η κατάσταση έχει μοιραστεί, γιατί είναι αυτοί που μπορούν το πρωί, αλλά είναι και αυτοί που δεν μπορούν και θα ακολουθήσουν άλλες ώρες, έτσι? Βέβαια, υπάρχουν τα πρωινά. Καταρχήν το γυμναστήριο λειτουργεί από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Λειτουργεί και ο εσωτερικός μας χώρος εδώ στα Βάρη, και ο κάτω όροφος που είναι αρκετά μεγάλος, και ο εξωτερικός μας χώρος, ο οποίος είναι πολύ οργανωμένος. Έχουμε όλα τα ομαδικά προγράμματα γίνεται έξω, είναι σε μια έκθεση 400 τετραγωνικά. Υπάρχει βόλεϊ, μπάσκετ, όργανα γυμναστική, μικρά γκρουπάκια γίνονται έξω, mm-hmm. γυναικεία προγράμματα. Υπάρχει ο χλωροτόπιτας κάτω, ο επαγγελματικός, άρα είμαστε μια χαρά. Και λειτουργούν όλα έξω και είναι ωραίο mm-hmm. και το απογευματάκι, δεν έχει ο ήλιο, είναι mm-hmm. μια χαρά. Έτσι είναι. Βέβαια, δεν ξέρω τι σας έλεγαν, δηλαδή αν προσπάθησαν όλο αυτό το διάστημα οι φίλοι πελάτες σας μέσα από το σπίτι, είτε να κάνουν κάποια γυμναστική, λίγο διατροφή ή κάπως τέλος πάντων να αναπληρώσουν αυτό το κενό. Κοίτα, όλοι προσπαθήσανε, αλλά όλοι είπανε το εξής. Σαν το γυμναστήριο δεν είναι. Βάλανε και λίγο βάρος, ε. Εντάξει, περισσότεροι. Εμάς ο σκοπός μας τώρα είναι να χάσουν τα κιλά τους, να γραμμώσουν. Το γυμναστήριο μας έχει καλό εξαερισμό. Δεν ναι, όλα είναι ανοιχτά, έτσι, κανένα ναι, ούτε να το συζητάμε. Δεν είναι θέμα της ζέστης. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα να γυμναστούμε καλά mm-hmm. Και να χάσουμε και τα κιλά μας με βέβαια με τη σωστή διατροφή. Να πούμε ότι υπήρξε και ένα πρόγραμμα του Πάσχα παραδοσιακού χορού, το οποίο βέβαια όπως καταλαβαίνουμε όλοι mm-hmm. τα παιδιά ήταν πολύ δυσαρεστημένα που το έχασαν και τα λοιπά, έτσι, έχασαν τους φίλους, τις παρέες εδώ, γιατί τα παιδιά εδώ έχουν γίνει και σε μια οικογένεια. Βέβαια, αυτό εντάξει μας στεναχώρησε όλους και τα παιδιά μου, γιατί είχαν ετοιμαστεί τόσο καλά και είχαν δουλέψει τόσο πολύ. Θα δείχναμε κάποιο καινούριους χορούς τελείως, δεν θα έχουν ξαναγίνει στην Κάλυμνο. Βέβαια, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τώρα το τμήμα έξω... Προετοιμασία για του χρόνου ή ναι, οποιαδήποτε ναι. άλλη στιγμή. Εντάξει, μπορεί να είναι σύντομα, μόλις μας δώσουν το OK να είμαστε εμείς έτοιμοι. Το καλό είναι ότι έχουμε τα παιδιά του γυμναστηρίου, δουλεύουν σε συγκεκριμένη φόρμα όταν κάνανε όταν κάνανε το χορό τους. Έτσι. Άρα τώρα με τις αποστάσεις μας είναι εύκολο, γιατί εμείς πηγαίναμε σε ομαδικές φιγούρες και αυτά. Α, άρα δεν έχουμε και θέμα τώρα τα παιδιά που έρχονται και κάθε μέρα φτιάχνουμε και καινούργια τμήματα. Αρχίσαμε χθες καινούριο τμήμα για παιδάκια 4 χρονών, μικρά γκρουπάκια βέβαια. Κάθε Πέμπτη είναι 5 η ώρα και θα προσθέσουμε άλλες 2 μέρες, τώρα περιμένουν να συνοηθούμε με τους γονείς. Υπάρχουν τα τμήματα τα προχωρημένα τα οποία λειτουργούν και αρχίσαμε και κάποια γκρουπ σε ιδιαίτερο στυλ πάνω στο παραδοσιακό χορό. Πολύ ωραία. Γιατί ήρθαν κάποιοι πελάτες και θέλανε να τους μάθουμε. Άρα όλα τα τμήματα λειτουργούν φυσιολογικά, έχουν και πάρει το δρόμο του το όλο ζήτημα και των γυμναστηρίων. Και, τώρα... και βέβαια ήταν και απέτηση του κόσμου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είχε μείνει από τα τελευταία, από τις τελευταίες επιχειρήσεις που θα λειτουργούσαν. Τώρα υπάρχει και το τμήμα του καράτε, mm-hmm. Που έχουν αρχίσει και καινούργια τμήμα για παιδιά.
Ναι. Για παιδιά μικρούς, μεγάλους, από 5 χρονών και άνω. Και έχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ καλό. Θα κάνουμε ρεπορτάζ την άλλη εβδομάδα. Κάποια στιγμή θα έρθετε να το δείτε. Είναι το παραδοσιακό καράτε. Γίνεται καλή προετοιμασία και από θέμα γυμναστικής και προθέρμασης για όλους. Θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθουν να δοκιμάσουν τι σημαίνει παραδοσιακό καράτε. Μάλιστα. Του δύο χώρου και του CrossFit, που ο Αντώνης έχει πάρει το δεύτερο δίπλωμα πάνω στο χώρο αυτό. Είναι μια πολύ καλή γυμναστική. Όσοι θέλουν να δοκιμάσουν μπορούν να έρθουν να το δούνε. Βεβαίως. Υπάρχει ο οργανωμένος, είπαμε, χώρος έξω και ακόμα θα εξοπλιζόμαστε και σε άλλα. Και σε άλλα μηχανήματα, θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και αυτό προσπαθούμε σε κάθε επίπεδο της ζωής μας. Πρόσω, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ναι, χαρά μας να είμαστε εδώ και να τα λέμε. Και ό,τι καλύτερο σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στον δρόμο προς Καντούνι βρίσκουμε τον χώρο των ενοικιαζομένων δικύκλων και αυτοκινήτων του Στέφανου Γερακιού. Ο Γιάννης είναι εδώ. Καλησπέρα, Γιάννη. Βέβαια να πούμε ότι ο χώρος είναι πνιγμένος από δικύκλα γιατί απλά περιμένετε την 1η Ιουλίου. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι. Για πες μου, για τους φίλους που παρακολουθούν και θα ήθελαν ίσως να τηλεφωνήσουν, να κλείσουν, πώς γίνεται τώρα η επικοινωνία? Με email. Όπως γινόταν και πριν, μέσω site. Mm-hmm. Απλά τώρα περιμένουμε τον κόσμο. Από 1η Ιουλίου θα ανοίξουμε. Ωραία. Και ο καθένας μπορεί βεβαίως να επιλέξει τι τον εξυπηρετεί. Συνήθως, Γιάννη, πότε ξεκινάτε τη λειτουργία? Συνήθως τα μαγαζιά με τον τουρισμό ανοίγουν από Απρίλιο. Από Απρίλιο, έτσι. Κατά τις ημέρες του Πάσχα, ναι, που ναι. Ξέρουμε ότι έρχονται οι αναρχητές. Και οι αναρχητές ως επιτοπλίστων ζητούν μηχανάκια, έτσι δεν είναι? Έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα, να πούμε βέβαια στους φίλους ότι ο ένας σας χώρος είναι εδώ, στον δρόμο προς Καντούνι. Ο δεύτερος χώρος σας είναι? Είναι στις Μυρχιές και ο τρίτος είναι δίπλα από το, στο Μασούρι, δίπλα από το Πλάζα. Α, έχουμε και τρίτο χώρο έχουμε δίπλα από το Πλάζα, ενώ ο δεύτερος είναι απέναντι από ένα άλλο ξενοδοχείο. Το Υπέριον. Μάλιστα. Νομίζω το Υπέριον, μάλιστα. Άρα έχουμε τρεις επιλογές, τρεις χώρους που μπορεί κανείς να βρει πάρα πολλά δίκυκλα, αυτοκίνητα. Έτσι, δεν ξέρω, από αυτοκίνητα είμαστε, τι έχουμε να προσφέρουμε, ποιες εταιρείες? Είναι η Kia Hyundai σε αυτόματα και με ταχύτητες. Πολύ ωραία, γιατί ο ξένος είναι λίγο συνηθισμένος και ναι, στο αυτόματο, έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Άρα, από την 1η Ιουλίου πάνε οι διακοπές, πάει η ξεκούραση, Γιάννη, ξεκινάμε συνεχόμενο ωράριο. Από το 8 με 1 και από 4 μέχρι 8. Μάλιστα, πολύ ωραία, να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος, ελπίζω. Ότι θα περάσω και δεν θα υπάρχει κανένα όχημα, ούτε δίκυκλο, ούτε αυτοκίνητο. Γιατί, πες μου αλήθεια, δεν έχει κάποιες στιγμές εποχής που δεν υπάρχει τίποτα? Είναι όλα νοικιασμένα? Ναι, Αύγουστο και Οκτώβριο. Μάλιστα. Ναι. Το ξέρω γιατί το ρωτάω πολλές φορές και μου λένε δεν υπάρχει τίποτα να νοικιάσεις. Ναι. Άρα εύχομαι να ξεκινήσει καλά η σεζόν παρόλες τις δυσκολίες, να αδειάσει ο χώρος και όλοι να είναι έξω με ασφάλεια και προσοχή.
Δώσε και ένα-δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 6977-078442 και σταθερό είναι 47036. Πολύ ωραία. Για όσους φίλους θα ήθελαν ίσως από τώρα να επικοινωνήσουν, να κλείσουν το αυτοκίνητό τους ως επιτοπλίστων για τις ημέρες που θα βρίσκονται εδώ στην πατρίδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι, καλές δουλειές. Καλή σεζόν σε όλους. Έτσι. Και με υγεία, χαρά και χαμόγελο. Εδώ λοιπόν τα κράνη, τα δίκυκλα μέσα στον εσωτερικό χώρο, μια που θα ξεκινήσουν από την 1η Ιουλίου, άρα την Τετάρτη που μας έρχεται. Έχετε λίγες μέρες ξεκούρασης και προετοιμασίας. Εδώ λοιπόν από το χώρο του κυρίου Στέφανου Γερακιού σας αποχαιρετάμε και ευχόμαστε καλές δουλειές.